Εντείνονται οι αντιδράσεις στις τάξεις των εργαζομένων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου μετά τον διορισμό του νέου Διοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο μετατροπής του Αρχαιολογικού Μουσείου και άλλων 4 μουσείων της χώρας μας σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Συνδικαλιστές έκαναν λόγο για είσοδο ιδιωτών στην καρδιά του πολιτισμού, καυτηριάζοντας παράλληλα την αποκοπή του κόσμου της αρχαιολογίας από τα μουσεία. Αλλά και το συμβαλικό τρόπο με τον οποίο επέλεξε ο Υπουργός να ανακοινώσει το διορισμό των συμβουλίων. Μεγάλη Πέμπτη αργά το βράδυ, βραδιά προδοσίας και σταύρωσης για το χριστιανισμό. Ο εξυγχρονισμός γίνεται με άλλο τρόπο, δεν μπορεί να γίνει έτσι εξυγχρονισμός. Το μουσείο έχει μια ιστορία μεγάλη, είχε και έχει αξιόλογους αρχαιολόγους. Εν ώψη της έλευσης του διορισμένου Διοικητικού Συμβουλίου, εργαζόμενοι προχώρησαν σε 2 ριστάς εργασίας από τις 8 έως τις 10 το πρωί, δίνοντας το παρόν μπροστά από το Αρχαιολογικό Μουσείο και κρατώντας μαύρο πανό, υπογραμμίζοντας ότι η υπεράσπιση του πολιτισμού είναι καθήκον όλων. Όλοι είναι ιδιώτες, συνταξιούχοι, επιχειρηματίες, καθηγητές πανεπιστημίου, οι οποίοι πολλοί δεν έχουν μπει και στο Μουσείο του Ηρακλείου, ίσως να μην έχουν μπει ποτέ του ούτε σαν επισκέπτες. Ο εξυγχρονισμός σε ένα μουσείο δεν έχει να κάνει με το νομικό του πρόσωπο. Αυτό δηλαδή που ισχυρίζεται το Υπουργείο ότι για να εξυγχρονιστεί το μουσείο πρέπει να γίνει νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, είναι ένα ψέμα, είναι μία πλάνη. Βιάζονται πάρα πολύ, ας περιμένουμε τις εκλογές. Γιατί αυτά που γίνονται πραγματικά είναι καταδικαστέ από όλους. Ο πολιτισμός ανήκει σε όλη την κοινωνία και δεν μπορεί κάποιοι να προσπαθούν στο όνομα του κέρδους να επενδύουν πάνω στον πολιτισμό. Η Παγκρίτια Ένωση Πτυχιούχων Αρχαιοφυλάκων, ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, η Πανελλήνια Ένωση Συντηρητών Αρχαιοτήτων και η Πανελλήνια Ένωση Υπαλλήλων Φύλαξης Αρχαιοτήτων ένωσαν τις δυνάμεις τους και είπαν όχι στην εμπορευματοποίηση του πολιτισμού και όχι σε αποτυχημένα εργασιακά μοντέλα τύπου Μουσείου Ακρόπολης και Εθνικής Πινακοθήκης.